Παρακολουθείτε το κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος, φίλες και φίλοι. Εδώ όπου σε λίγο θα δούμε και τα εξής. Δεν θα πιστεύεις τα αυτιά σου, το ανακοίνωσε ο Καπραβέλος στο Sky. Έρχεται απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω καύσωνα. Εμείς τα λέγαμε ένα χρόνο πριν και σε λίγο θα παίξει και το βίντεο με την επιβεβαίωση. Φόβοι για blackout. Τι ζητάει από τους πολίτες το Υπουργείο Ενέργειας. Το μέτρο του Υπουργείου Εργασίας που θα σου θυμίσει και αυτό τις καραντίνες. Βρήκε το δάσκαλό του ο Άδωνης Γεωργιάδης που κατηγόρησε τον Ατσιό για γραφικό σχετικά με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Τι έλεγε ο Γεωργιάδης όταν ήταν στο Λαός. Σε λίγο θα δούμε και αυτά τα βίντεο. Αποκάλυψη. Μην ακούς τι σου λένε τα πετσωμένα μέσα ενημέρωσης. Αυτά θα συζητήσει ο Μητσοτάκης με το που κάτσει στο τραπέζι με τον Ερντογάν. Όλες οι λεπτομέρειες σε λίγο. Μήνυμα ή σύμπτωση. Την ημέρα της συνάντησης είναι η γιορτή του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος προφήτευσε πολλά για τα ελληνοτουρκικά. Αυτά και όχι μόνο, ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Η μία έκτακτη σύσκεψη μετά την άλλη, όπως και τα έκτακτα δελτία καιρού, όλα για τον καύσωνα κλέον που αναμένεται να μας τσουρουφλήσει τις επόμενες ημέρες. Το νέο έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΗ δεν έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις από τις προηγούμενες προβλέψεις. Ο καύσωνας θα μας ταλαιπωρήσει για τουλάχιστον 6 ημέρες, ενώ οι πιο ζεστές θα είναι η Παρασκευή και το Σάββατο. Για το θέμα κλήθηκε να μιλήσει στον Sky ο Νίκος Καπραβέλος. Ναι, είναι ο ειδικός που μας μιλούσε και για τα τσιμπηματάκια, τις μασκούλες, τα μέτρα. Και αν απορείς τι δουλειά έχει να μιλάει τώρα για τον καύσωνα, θα το καταλάβεις αμέσως. Ο Καπραβέλος ανακοίνωσε ότι η πολιτεία εξετάζει το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας για τις ώρες που η θερμοκρασία με τον καύσωνα θα χτυπήσει κόκκινο, ώστε, όπως είπε, να προστατευτεί η υγεία των πολιτών. Μην απορρίσετε αν η πολιτεία στο κόκκινο απαγορεύσει και την κυκλοφορία. Μην απορρίσετε αν η πολιτεία στο κόκκινο απαγορεύσει και την κυκλοφορία. Βλέπουν λοιπόν όσοι αφισβητούσαν όσα λέγαμε μέσα από αυτό το κανάλι ακριβώς ένα χρόνο πριν, ότι τα μέτρα που βιώσαμε με το 19 δεν αποτελούν παρελθόν και ότι θα χρησιμοποιηθούν ομοίως και για το περιβάλλον. Ξέρετε, οι συγκεκριμένοι μου έγραφαν τότε ότι πήγα κουβά στην πρόβλεψή μου. Αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιούν. Υπάρχει λόγος που αναφέρομαι σε αυτό, θα τον καταλάβετε αμέσως. Η οποία δεν ήταν πρόβλεψη, είναι εκτίμηση. Γιατί, κύριε, εγώ δεν είμαι ούτε καφετζού ούτε χαρτορίχθρα. Είμαι δημοσιογράφος και εκτιμώ σύμφωνα με αυτά που λέγονται και την όποια εμπειρία έχω. Και όσο για το ποιος πήγε κουβά, έχουμε έτοιμη και την απόδειξη. Τι λέγαμε τον Ιούλιο του 2022 για τα μέτρα που ζήσαμε με το 19, ότι ομοίως θα χρησιμοποιηθούν και για το περιβάλλον. Και το θέμα δεν είναι να στεκόμαστε στο τι λέει ο κάθε κουκουτσόμυαλος, αλλά ότι πιθανόν αυτός ή αυτή στον πληθυντικό να επηρέασαν αρκετό κόσμο, ο οποίος οδηγήθηκε σε λάθος συμπεράσματα και την πάτησε, γιατί του έλεγαν ότι όλα θα πάνε καλά, μην ακούς τον συγκεκριμένο τι λέει στα βίντεο του, τρομοκρατεί τον κόσμο. Αυτές είναι οι εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν. Και να όμως που τώρα οι εξελίξεις έρχονται στους συγκεκριμένους ξαφνικές. Όταν τα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν για το περιβάλλον θα σου θυμίσουν αυτά που ελήφθησαν και πάρθηκαν για τον 19, τότε θα έχεις καταλάβει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Όταν τα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν για το περιβάλλον θα σου θυμίσουν αυτά που ελήφθησαν και πάρθηκαν για τον 19, τότε θα έχεις καταλάβει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Ακόμα και αν δεν επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας τελικά για τον καύσωνα, και μόνο που το σκέφτονται φίλες και φίλοι είναι αρκετό. Πάμε σε ένα άλλο μέτρο ίδιο με τις καραντίνες ή τουλάχιστον μπαίνει στο τραπέζι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το Υπουργείο Εργασίας προέβη σε συστάσεις και μέτρα για τους εργαζόμενους. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η τηλεργασία. Υποθέτω ότι αν λειτουργούσαν και τα σχολεία αυτή την περίοδο, λόγω καύσωνα θα υπήρχε ομοίως η σύσταση για τηλεκπαίδευση. Με κάθε ευκαιρία λοιπόν επιστρέφουμε στα ίδια μέτρα, στις ίδιες πρακτικές, στο ίδιο σκεπτικό, όπως η νέα κανονικότητα που δεν μας την έκρυψαν και την τόνιζαν καθημερινά. Άλλο αν ορισμένοι δεν ήθελαν να το πιστέψουν.
Σε ένα από τα επόμενα βίντεο θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτές τις πρακτικές. Θα είναι ένα βίντεο μόνο για αυτό το κεφάλαιο, που επιβάλλονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με την κάθε αφορμή, και τι επιπτώσεις και ανατροπές θα φέρουν από εδώ και πέρα. Θα αναφέρω όμως ένα παράδειγμα για την τηλεργασία, η οποία σίγουρα έχει και τα θετικά της, όμως τα γνωστά μέσα ενημέρωσης δεν μιλάνε ποτέ για τα αρνητικά και εξηγούμε. Στις 11 Ιουλίου του 2023 έκανε το γύρο του κόσμου μία είδηση σχετικά με την τηλεργασία, δυστυχώς όμως τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν της δόθηκε η απαραίτητη σημασία. Ακούστε λοιπόν με προσοχή, διαβάζω πολύ σύντομα και περιεκτικά την είδηση όπως έχει για να μπείτε στο νόημα. Το κτίριο 555 California Street είναι ένα κτίριο 52 ορόφων στο San Francisco και είναι μισθωμένο σε ποσοστό 93%. Ωστόσο, πολλοί ενοικιαστές, μεταξύ των οποίων τράπεζες όπως είναι η Morgan Stanley, μεγάλες δηλαδή εταιρείες, θα πρέπει να ανανεώσουν σύντομα τα συμβόλαιά τους σε μια πόλη όπου οι εργαζόμενοι δεν έχουν ακόμα επιστρέψει στα γραφεία τους, εννοεί λόγω της τηλεργασίας. Οι εργοδότες, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, παλεύουν να πείσουν τους εργαζόμενους για να επιστρέψουν στο γραφείο, ενώ άλλοι τα παράτησαν και τους έχουν επιτρέψει να συνεχίζουν επαόριστον με τηλεργασία. Αυτή η τάση, το δημοσίευμα το λέει, έχει αντίκτυπο και στους ιδιοκτήτες των κτηρίων γραφείων με τη μορφή αυξανόμενων ποσοστών κενών χώρων και μειωμένων αξιών ακινήτων. Δηλαδή, επειδή πλέον δεν χρειάζονται, για να το πούμε πολύ απλά, εμείς βέβαια τα έχουμε πει από καιρό πριν ότι θα έρθουνε, ότι επειδή δεν θα χρειάζονται μεγάλοι χώροι, γιατί δεν υπάρχουν πλέον οι εργαζόμενοι, ο αριθμός εργαζομένων όπως πριν, δεν θα έχουν ζήτηση αυτοί οι χώροι. Τι θα κάνουν λοιπόν οι ιδιοκτήτες που βλέπουν την αξία, θα βλέπουν την αξία τους, ήδη το βλέπουν να πέφτει, και σε ποια άλλη εταιρεία θα βρουν να το νοικιάσουν το χώρο τους, αφού όλες θα είναι στο ίδιο καθεστώς. Αυτά λοιπόν τα λέγαμε αρκετό καιρό πριν, ότι η τηλεργασία, εκτός από τα θετικά της, θα φέρει μεγάλα προβλήματα και ανακατατάξεις. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες σε όλο τον κόσμο θα έχουν ανάγκη από μικρότερα γραφεία, από μικρότερους χώρους. Και τα μεγάλα, τι θα γίνουν όταν δεν θα έχουν ζήτηση? Το πρόβλημα που λέγαμε πριν ότι έχει αρχίσει και εμφανίζεται, υποθέτω ότι η μόνη λύση για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες θα είναι η μετατροπή τους σε κατοικίες, σε σπίτια δηλαδή, και αυτό το είχαμε πει για όσους δεν το θυμούνται. Κατά σύμπτωση όμως έτσι, προσέξτε, θα γλιτώσουμε από έναν αριθμό κατασκευής νέων κατοικιών, νέων κτηρίων, πολυκατοικιών ή ουρανοξύστες όπως έχουν πολλούς στο εξωτερικό, και τυχαίνει, όπως μας λένε, κάθε μια τέτοια νέα κατασκευή να προσθέτει ένα ενεργειακό αποτύπωμα εις βάρος του περιβάλλοντος. Γι' αυτό άλλωστε, εδώ και πολλά χρόνια, καθιερώθηκε υποχρεωτικά και το ενεργειακό πιστοποιητικό για κατοικίες που είναι προς μίσθωση. Βλέπετε πώς συνδέονται όλα. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα τέτοια παραδείγματα. Όπως είπα όμως, όλα αυτά μαζί θα τα δούμε αναλυτικά σε ένα ξεχωριστό βίντεο που ετοιμάζω για την καλοκαιρινή περίοδο. Εκεί θα μιλήσουμε και για την τηλεκπαίδευση και γενικότερα για τις νέες μεθόδους της ψηφιοποίησης. Ας δούμε τώρα την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Νατσιού και Άδωνη για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες που έρχονται από Σεπτέμβριο. Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη μίλησε για τον απόλυτο έλεγχο που φέρνουν οι νέες ταυτότητες και αναφέρθηκε στο τσιπ γεωντοπισμού και γενικότερα στο ψηφιακό φακέλωμα. Ο Υπουργός Εργασίας απάντησε μιλώντας για γραφικότητα και γελοιότητες, γιατί όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν θέλουν μπορούν να σε εντοπίσουν και από το κινητό τηλέφωνο. Μόνο που το κινητό, κύριε Γεωργιάδη, θα έλεγα εγώ, δεν θα είναι υποχρεωτικό να το έχουμε μαζί μας συνεχώς, όπως θα είναι και θα είναι και η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και αρκετά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και κάποια που θεωρούνται αντικυβερνητικά και τα οποία έγραψαν για αυτά που είπε ο Νατσιός για σκοταδιστικές και ψεκασμένες αναφορές. Όπως ψεκασμένα είναι αυτά που λέγαμε εμείς μέσα από εδώ πριν ένα χρόνο, ότι αυτά τα μέτρα με το 19 ήταν η αρχή, δεν παρήλθαν, θα τα ξαναζήσουμε με άλλες αφορμές. Έτσι τα χαρακτήριζαν και αυτά, ψεκασμένα. Τώρα θα δούμε τις δηλώσεις του Άδωνη όταν ήταν στο κόμμα Καρατζαφέρη, ενώ και ο πρόεδρος του λαού, μην ξεχνάμε, στηρίζει και αυτός πλέον τη Νέα Δημοκρατία και
ας έλεγε εντελώς διαφορετικά πράγματα όταν χτυπούσε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τότε που ήταν στα μεγαλεία του ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Άδωνης Γεωργιάδης, 3 Νοεμβρίου 2010, στο Sky, περιέγραφε τις δυνατότητες φακελώματος της κάρτας του πολίτη. Δυνατότητες ίδιες με αυτές που φέρουν οι νέες ταυτότητες από το Σεπτέμβριο. Εγώ δεν θα τη δεχτώ ποτέ, δεν μπορώ να δεχτώ την ιδέα ότι θα ελέγχεται όλη μου η ζωή. Δεν μου αρέσει, έλεγε. 21 Ιανουαρίου 2011, και εδώ είναι το καλύτερο. Από βήματος βουλής, ο Γεωργιάδης ζητούσε από αυτούς που μιλούσαν για γραφικότητες αυτό για το οποίο κατηγόρησε τον Ατσιό σήμερα. Να σεβαστούν τις ευαισθησίες του άλλου, και έλεγε: εμείς ως κόμμα δεν θα δεχτούμε ποτέ αυτή την κάρτα και καλούμε και τους ψηφοφόρους μας να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Εμείς ως κόμμα δεν θα δεχτούμε ποτέ αυτή την κάρτα και καλούμε και τους ψηφοφόρους μας να μην το κάνουν. Και μπορεί να ορισμένοι από εσάς να θεωρούν ότι αυτά είναι γραφικότητες, ότι αυτά είναι γραφικότητες. Πρέπει να καταλάβετε ότι η δημοκρατία σημαίνει να σέβεσαι τις ευαισθησίες του άλλου. Όχι μόνο φορολογικά, βιομετρικά, υγείας, DNA, πολιτικά φρονήματα, φάκελοι που λέγαμε παλιά, τα πάντα θα είναι μέσα στην κάρτα. Εγώ δεν θα την δεχτώ ποτέ. Εγώ η ιδέα ότι θα ελέγχει κάποιος όλη τη ζωή δεν μου αρέσει. Δεν δεχτώ ποτέ. Υπενθυμίζουμε ότι ομοίως τα ίδια έλεγε ο Άδωνης και για τα τσιμπηματάκια της γρίπης και τότε μιλούσε για ένα παγκόσμιο παραμύθι. Τα έχουμε παίξει αυτά τα αποσπάσματα, για να μην σας κουράζω, δεν θα τα ξαναπαίξουμε. Από τότε όμως που πήγε στη Νέα Δημοκρατία μαζί με τον Πλεύρη, τον Βορύδη, έκαναν τούμπα και λένε τα ακριβώς αντίθετα. Θα ήθελα να ακούσω τι έχει να πει για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και ο Γιώργος Καρατζαφέρης, που είπαμε επέστρεψε και αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς για να στηρίζει το Μητσοτάκη, πλέον συμφωνεί, έκανε δηλαδή και αυτό στην τούμπα του. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στα ελληνοτουρκικά. Λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, ο Κυριάκος έδωσε το σύνθημα της υποχωρητικότητας, λέγοντας ότι μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα επανεκκίνησης των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας. Λέω υποχωρητικότητας γιατί ενώ μιλάει για μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, καίγεται και καιγόταν, γι' αυτό κανονίστηκε και η συνάντηση, να συζητήσει με τον Ερντογάν, ο οποίος έρχεται με χίλιες μία απαιτήσεις. Και επειδή αυτά δεν αναφέρονται από τα γνωστά μέσα ενημέρωσης, θα τα αποκαλύψουμε εμείς όλα σε λίγο. Για να δούμε λοιπόν τι ειδήσεις θα βγάλει αυτή η συνάντηση, μια συνάντηση που θα γίνει την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος είχε κάνει πολλές προφητείες για τα ελληνοτουρκικά. Να είναι άραγε μία σύμπτωση ή ένα μήνυμα, όπως λένε ορισμένοι, για το γεγονός ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου. Το μόνο σίγουρο είναι ένα, ότι αν οι ΗΠΑ δεν πίεζαν τον Μητσοτάκη και εκείνος με τη σειρά του δεν έλεγε yes sir σε όλα, να τα βρει με τον Ερντογάν για να βγουν οι ενεργειακοί πόροι του Αιγαίου και να ισχυροποιηθούν έναντι της Ρωσίας, τώρα ίσως να μην είχαμε καν αυτή τη συνάντηση και να μην χρειαζόταν να αναφερθούμε σε αυτή. Ο Γεραπετρίτης, να υπογραμμίσουμε, όπως και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, προετοιμάζουν το έδαφος για συμφωνία αλλά πρέσπες με την Τουρκία, με το ίδιο επιχείρημα που ακουγόταν και για το Σκοπιανό. Ότι το πρόβλημα δηλαδή με την Τουρκία κρατάει πολλά χρόνια, ότι τώρα είναι ευκαιρία και πρέπει να λυθεί, διότι όπως λένε αυτό θα είναι καλό για όλους. Τα ίδια μας έλεγαν και για τη συμφωνία των Πρεσπών. Καλό για τους Αμερικανούς θα είναι σίγουρα, για την Τουρκία. Για εμάς όμως ποιο θα είναι το κέρδος? Ο Ερντογάν πάντως θα προσέλθει στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη με αέρα νικητή για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, που της έδωσε τελικά το πράσινο φως. Μέχρι πριν έλεγε όχι, ώστε να κερδίσει ανταλλάγματα και τα κατάφερε. Χόρεψε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ταψί του. Εμείς όμως τι κερδίσαμε, που ήμασταν δεδομένοι από την αρχή όπως σε όλα και λέγαμε από τους πρώτους ναι για να ενταχθεί η Σουηδία στο ΝΑΤΟ? Θα έλεγα τι κερδίσαμε, αλλά δεν επιτρέπεται να το πω έτσι ακριβώς όπως το σκέφτομαι, φίλες και φίλοι. Καταλαβαίνετε ποιο είναι αυτό. Ο λόγος θα περάσει στον συνάδελφο Κοσμά Καραΐσκο για να μας μεταφέρει όλο το παρασκήνιο για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη με επισπεύδοντα δυστυχώς τον κύριο Μητσοτάκη. Το είδαμε να το λένε και στα φιλοκυβερνητικά τουρκικά κανάλια και δυστυχώς είναι αληθές ότι ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και καιρό έλεγε ότι θέλει να συναντήσει τον Ερντογάν.
Η κυβέρνησή μας, βέβαια, και ο κ. Μητσοτάκης επανειλημμένα λέει ότι η μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Βέβαια, στο κανάλι Χαμπέρ Global, για παράδειγμα, χθες ανέφεραν ότι στο τραπέζι υπάρχουν, λέει, πολλά θέματα που θα τεθούν, μεταξύ των οποίων είναι τα εξής: η αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, οι επαναπροωθήσεις που κάνει η Ελλάδα, σας τα λέω όπως τα αναφέρει το τουρκικό κανάλι, και οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι έχει στο μυαλό της ελληνική κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, αυτά θα τεθούν στο τραπέζι. Και αυτή τη στιγμή, εμείς προφανώς δεν πρόκειται να σκοθούμε και να φύγουμε εκείνη την ώρα, άρα de facto θα συζητηθούν αυτά τα θέματα. Εμείς βέβαια μπορούμε να πούμε δυνητικά ότι εμείς δεν τα συζητάμε, αλλά αυτά θα τεθούν. Μάλιστα, ο πρόεδρος Ερντογάν έρχεται με τον αέρα του σε εισαγωγικά νικητή, υπό την έννοια ότι όσο να είναι, κάτι απέσπασε από το ναι που έδωσε στη Σουηδία. Για παράδειγμα, υπόθηκε από τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου ότι θα προχωρήσει τη διαδικασία για τα F-16. Άρα, φυσικά και δεν το κάνει τζάμπα. Πάντα η Τουρκία σε αυτό το επίπεδο, όταν δίνει κάτι, παίρνει κάτι. Αλήθεια, εμείς που από την αρχή σε όλα ήμασταν δεδομένοι, σε όλα, ναι στη Σουηδία, εμπάργκο στην Ρωσία, να στείλουμε όπλα, ποιο ήταν ακριβώς το κέρδος μας που ήμασταν εξ αρχής σε όλα αυτά τα θέματα δεδομένοι? Αναρωτιόμαστε. Πάντως η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει και τους Ρώσους τουρίστες, έχει και τους Ρώσους μεγιστάνες και έχει και τον αγωγό φυσικού αερίου και την ίδια στιγμή είναι και μέσα στο ΝΑΤΟ. Γιατί απλά δεν είναι δεδομένοι. Εμείς δυστυχώς δεν είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε εξαρτώμενοι από τον Αμερικανό και τον Γερμανό πρέσβη. Εντάξει, αυτό έχει και τίμημα. Αλήθεια, ο κύριος Μητσοτάκης θα θέσει στον Ερντογάν το θέμα του τουρκικού προξενείου Κομωτινής που παρενέβη προεκλογικά προς όφελος συγκεκριμένων πολιτικών υποψηφίων? Διότι έτσι είχε πει. Πάντως ως τώρα από τα φιλοκυβερνητικά κανάλια στην Ελλάδα το έχουν ξεχάσει όλοι. Κανείς δεν το θέτει στον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς θα το υπενθυμίζουμε όσο μπορούμε. Διότι το πρόβλημα φυσικά που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι υπαρκτό και πρέπει να υπάρξει κάποιο βήμα από την ελληνική πλευρά. Οι Τούρκοι φυσικά δεν έχουν κανένα λόγο να κάνουν κάποιο βήμα. Αυτοί αλωνίζουν εδώ πέρα. Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε. Θα το θέσει το θέμα στον κύριο Ερντογάν? Και τι θα κάνει ο Ερντογάν? Και αν το θέσει και ο Ερντογάν, τον γράψει στα παλιά του τα παπούτσια? Θα πράξουμε τίποτα για να περιορίσουμε τη δραστηριότητα του τουρκικού προξενείου? Αναμένομαι. Και επειδή τίθεται θέμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε δηλαδή ο Ερντογάν, ανάμεσα σε αυτά που ζήτησε, να ανοίξει και ο δρόμος της Τουρκίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, θράσος. Δηλαδή, κατέχει παράνομα το 40% της Κύπρου που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απειλεί κάθε τόσο την Ελλάδα σε βάρος των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, υπονομεύει την ελληνική κυριαρχία στη Θράκη και αλλού, πιο δυτικά, και θέλει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς αυτό δεν το ξεκόβουμε, έτσι. Το συζητάμε. Είμαστε γενικά πολύ large. Κοσμά, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εντατικότερους ελέγχους στην ακτοπλοή αποφάσισε τελικά η κυβέρνηση ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας στα εισιτήρια που έχει συνεισφέρει στην πτώση του τουρισμού στα νησιά μας. Η φορολόγηση υπερκερδών, η επιβολή πλαφών στις τιμές ή η επιδότηση των εισιτηρίων με ανάλογο pass έχουν φύγει από το τραπέζι, παρά τα διάφορα μεγάλα λόγια που ακούγονταν πριν γίνει η σύσκεψη. Κοινώς για την ώρα η κυβέρνηση υποχώρησε απέναντι στους εφοπλιστές και, όπως μας λέει, θα αρκεστεί για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στις τιμές των εισιτηρίων, θα αρκεστεί σε εντατικούς ελέγχους, οι οποίοι όμως πάντα γίνονται και πρέπει να γίνονται στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι κι αλλιώς. Πρόβλημα με μείωση τουρισμού δεν έχουν όμως μόνο τα νησιά. Πρόβλημα υπάρχει ακόμα και σε τουριστικούς προορισμούς που η μεταφορά γίνεται οδικός και μάλιστα ακόμα και σε κοντινούς τέτοιους προορισμούς. Πολλές επιχειρήσεις βαράνε μύγες και όπως μου περιέγραφε ένας καταστηματάρχης σε πόλη που είναι πρωτεύουσα ολόκληρου νομού, μετά τις 11 το βράδυ δεν βρίσκεις τίποτα ανοιχτό ούτε για να φας έστω μία τυρόπιτα. Εμείς μέσα από εδώ προειδοποιήσαμε γέρος για την ακρίβεια και πώς θα παίξει το ρόλο του κόφτη στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Όπως κόφτης ήταν ομοίως οι καραντίνες με τον 19 και λέγαμε ότι στο εξής έτσι θα είναι τα πράγματα. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν και πιο δύσκολα είναι τα πράγματα, διότι όταν η ακρίβεια συνεχίζεται δεν είναι εύκολο να περισσέψουν λεφτά για διακοπές είτε σε μακρινούς προορισμούς είτε σε κοντινούς, ειδικά όταν η ακρίβεια αφορά τα τρόφιμα που είναι απολύτως αναγκαία σε όλους. Ακόμα και η φέτα που πολλοί το καλοκαίρι την συνδυάζουν με το δροσερό καρπουζάκι έχει καταντήσει, φίλες και φίλοι, είδος πολυτελείας.
Σε είδος πολυτελείας έχει εξελιχθεί η αγαπημένη μας και ελληνική φέτα. Η τιμή της έχει παρουσιάσει αύξηση ως και 150% σε σχέση με το 2021, αγγίζοντας πλέον ακόμα και τα 20 ευρώ ανά κιλό. Και για τα υπόλοιπα τρόφιμα όμως τα νέα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά παρά την ανακοπή του πληθωρισμού, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός στα τρόφιμα συνεχίζει να καλπάζει. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Ελστάτ και σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2022, οι ποσοστιαίες αυξήσεις στις τιμές έχουν ως εξής. Συν 12,2% ψωμί και δημητριακά, κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα, λαχανικά, ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά παγωτά, λιπά τρόφιμα, καφέ, κακάο, τσάι, μεταλλικό νερό, αναψυκτικά, χυμή φρούτων. Συν 3,4% ποτά και καπνός. Συν 6,3% στην ομάδα, ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια. Εκτός όμως από την ακρίβεια, έχουμε τουλάχιστον, ας ελπίσουμε να είναι για λίγες ημέρες, έχουμε και τον καύσωνα. Και γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Ενέργειας ζητάει από τους πολίτες λελογισμένη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ υπό τον φόβο ενός blackout. Αυτοί μας λένε κάθε τόσο ότι μην ανησυχείτε, έχουμε εξασφαλίσει την ενέργεια που απαιτείται, αλλά με την πρώτη δυσκολία, φόβος για blackout, συστάσεις χρησιμοποιείτε λιγότερο τις συσκευές στις τάδε ώρες, τα είδαμε το χειμώνα, τα βλέπουμε τώρα και με τον καύσωνα. Σε επόμενα βίντεο θα πούμε τι πρέπει να κάνουμε σε μια περίπτωση blackout. Γενικώς όμως δεν χρειάζεται, φίλες και φίλοι, πανικός ούτε για τον καύσωνα ούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα. Σίγουρα χρειάζεται προσοχή για τις ευπαθείς ομάδες, γενικότερα προσοχή για όλους μας. Είναι γνωστές αυτές οι οδηγίες, μπορείτε να τις βρείτε και στο διαδίκτυο. Προετοιμασία λοιπόν και προσοχή χρειάζονται, αλλά όλα θα πάνε καλά όταν ακολουθούμε τα σωστά βήματα. Κάπως έτσι φτάσαμε σχεδόν στο τέλος, φίλες και φίλοι, γιατί αφού σας αποχαιρετήσω θα δούμε μαζί ένα πολύ ωραίο και δροσερό βίντεο κάτω από τη θάλασσα που κατέγραψα με την υποβρύχια κάμερα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει πρέπει να κάνετε εγγραφή. Πατήστε και τον καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Αν έχετε γραφτεί ήδη, ελέγξτε αν παραμένετε και γραμμένοι και αν κάνατε σωστά τη διαδικασία. Από εμένα μια καλή και δροσερή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια χαρά.